Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μπαρδούνια και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Εχθές είχαμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έγινε ένας μικρός χαμός, έτσι, αλλά τελικά δεν πήραμε απαντήσεις για τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος, έτσι είναι. Πολύ στόρυβος σηκώθηκε, πολύ φασαρία έγινε, για το τίποτα θα έλεγε κανείς, μιας και τελικά επικράτησε στην Επιτροπή από όσα τέλος πάντων γίνανε γνωστά όλοι οι κληθέντες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής επικαλέστηκαν το απόρριτο και όταν και αν τυχόν το ξεχνούσαν τους το θύμιζαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με συνέπεια ουσιαστικά να έχουμε μια μαραθώνια συνεδρίαση από την οποία η οποία ελάχιστη ουσία τελικά περιείχε. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά είχαμε την εναγώνια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ με ένα κατηγορό απέναντι στον Πρωθυπουργό, απέναντι στους υπουργούς, στην κυβέρνηση για τις αυτονόητες βεβαίως ευθύνες τους και αμετάθετες ως προς το ζήτημα των παρακολουθήσεων αλλά και με μια πεισματική επιμονή να αρνούνται να μιλήσουν για την ουσία του ζητήματος, κύριε Μπαρδούνια, η οποία κατά την άποψη του ΚΚΕ αλλά και κατά την άποψη της κοινής λογικής είναι αυτό το απαράδεκτο, το αντιδραστικό, το επικίνδυνο νομικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει όλη αυτή τη λειτουργία των παρακολουθήσεων. Η οποία γίνεται, ξέρετε, ακόμα πιο επικίνδυνη με την αλματώδη άνοδο της τεχνολογίας. Ωστόσο όμως κύριε Δελή, η ΕΕΠ φαντάζομαι θα έχει κάθε δικαίωμα, διότι η Ελλάδα έχει και εχθρούς και για λόγους εθνικής ασφάλειας κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παρακολουθούνται αν είναι ύποπτοι για κάποιο θέμα. Αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση από τη συζήτηση της μαζικής παρακολούθησης και θα εξηγήσω τι εννοώ, ναι, χιλιάδων συμπολιτών μας. Όταν κύριε Μπαρδούνια δίνονται κάθε χρόνο 15 με 20.000 άδειες επισυνδέσεων, οι οποίες ξέρετε δεν αφορούν μονάχα έναν αριθμό, μπορούν να αφορούν και περισσότερους αριθμούς. Όταν σε μια δεκαετία έχουμε πάνω από 100.000 εγκρίσεις αιτήσεων επισυνδέσεων από τους αρμόδιους εισαγγελείς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές, για να μην πω πάντα, έχουν μια τυπική συμμετοχή στην όλη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των παρακολουθούμενων ατόμων, αν συνυπολογίσουμε και τις επαφές που έχει ο καθένας από αυτούς τους 100.000, τότε ξεπερνάμε το εκατομμύριο. Και φαντάζομαι ότι δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν όλες αυτές οι παρακολουθήσεις με την λογική της εθνικής ασφάλειας. Εσείς τι προτείνετε? Αφήστε που η εθνική ασφάλεια είναι ένας όρος λάστιχο. Ξέρετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς πάσα χρήση. Αλλά ήθελα να μιλήσω λιγάκι, θα σας πω για τη δική μας την άποψη, ήθελα να μιλήσω λιγάκι και για το πλαίσιο, το οποίο δεν είναι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έχουμε ένα πλέγμα κυρίως ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων σε σχέση με τον ριζοσπαστισμό, για παράδειγμα, σε σχέση με την τρομοκρατία, έννοιες οι οποίες, ξέρετε, είναι κυριολεκτικά λάστιχο και χωράνε τα πάντα. Από όσο γνωρίζουμε, χρόνια τέλος πάντων εξακολουθούν να συμβαίνουν παρακολουθήσεις στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στους ανθρώπους που αγωνίζονται, μιλάω για τους συνδικαλιστές. Παρακολουθήσεις γίνονται και ανάμεσα και σε εταιρείες και σε πολιτικούς. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά αυτό το επιχείρημα που έρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση, ότι γινόμαστε διεθνώς ρεζίλ. Σε ποιους γινόμαστε διεθνώς ρεζίλ? Στους Γερμανούς? Μα εδώ η Μέρκελ είχε κατηγορήσει, είχε καταγγείλει μάλλον, ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνο της όταν ήταν πρωθυπουργός, καγκελάριος της Γερμανίας. Τώρα, κοιτάξτε, εμείς θα μιλήσουμε, επειδή ρωτήσατε για τη δική μας θέση, εμείς θα μιλήσουμε από τη σκοπιά της υπεράσπισης, κύριε Μπαρδούνια, των λαϊκών δικαιωμάτων. Στο δικαίωμά τους να μην παρακολουθούνται, να υπάρχει το απόρριτο, εδώ έχει έννοια το απόρριτο, το απόρριτο των επικοινωνιών, γιατί καταλύεται κάθε έννοια προσωπικής ζωής διαφορετικά και αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας άνθρωπος, κανένας δημοκρατικός άνθρωπος.
Είναι μια άλλη συζήτηση για το πώς τελικά μπορεί να δομηθεί μια τέτοια υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, η οποία όμως για να γίνει, κατά την άποψή μας, χρειάζεται προηγουμένως, έχει ως προϋπόθεση την κατάργηση όλου αυτού του απαράδεκτου θεσμικού πλαισίου. Είναι μια σειρά από νόμοι. Ο πρώτος νόμος, ο αρχικός, είναι από το 1994, από το Πασόκ μάλιστα, το οποίο ο Πασόκ υφίσταται τώρα τις συνέπειες των επιλογών του και των νόμων που ψήφισε. Παρακολουθήσεις οι οποίες συνεχίστηκαν και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστές οι συνακροάσεις, παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο, το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, το κεντρικό δηλαδή τηλεφωνικό κέντρο. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά για να περνάνε έτσι στον ντούκου. Γι' αυτό και είπαμε, κύριε Μπαρδούνη, εμείς όλα στο φως, ζητήσαμε τη δημοσιοποίηση των πρακτικών. Εντάξει, όσα ζητήματα αφορούν τα ζητήματα της άμυνας της χώρας, εκείνα μπορείς να τα δεις κατά περίπτωση και να τα εξαιρέσεις. Αλλά τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί να μην δημοσιοποιηθούν? Νομίζουμε ότι η δημοσιότητα είναι τελικά η μεγάλη ασπίδα για την προστασία των λαϊκών δικαιωμάτων, μαζί βεβαίως με τον αγώνα του λαού γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το επιχείρημα που υπάρχει από κυρίως την πλευρά της κυβέρνησης, ότι εντάξει, ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της καθημερινότητας και δεν μας ενδιαφέρουν οι υποκλοπές, πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την οποία αντιμετωπίζουμε κατά την κυβέρνηση αποτελεσματικά την ακρίβεια και την ανάπτυξη. Το συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Κοιτάξτε, πράγματι τα προβλήματα του κόσμου είναι πολλά. Ανάμεσα τους κορυφαίοι είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, της ανεργίας, εν πάση περιπτώσει της δυσκολίας να τα βγάλει πέρα. Αλλά νομίζουμε ότι και αυτό το ζήτημα των παρακολουθήσεων, δεν είναι χαμηλότερα στην ατζέντα των συζητήσεων των λαϊκών ανθρώπων. Το διαπιστώνουμε και δεν θα μπορούσε να είναι. Νομίζουμε ότι απασχολεί και αυτό το ζήτημα, και καλώς κάνει και απασχολεί, μαζί με όλα τα άλλα, και να σας πούμε, και να σας πω και κάτι, κύριε Μπαρδούνια. Νομίζουμε ότι τελικά η πηγή και των βίο και της ακρίβειας και των παρακολουθήσεων και των δυσκολιών στη ζωή των απλών, των λαϊκών οικογενειών, είναι μία, είναι η ίδια αιτία. Είναι ένα σύστημα το οποίο όσο πάει, όσο περνάει ο καιρός και αντιδραστικοποιείται και αποδεικνύει ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να συμβάλλει στο να καλυτερέψει η ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν αυτόν τον πλούτο. Αυτό είναι τελικά το κεντρικό ζήτημα. Και θα ήθελα σε σχέση με το ερώτημά σας να πω ότι φυσικά και αξιοποιείται αυτό το ζήτημα των παρακολουθήσεων και για ένα είδος αποπροσανατολισμού, να περνάνε δηλαδή από κάτω μια σειρά πολύ πολύ σημαντικά νομοσχέδια, και μάλιστα νομοσχέδια, κύριε Μπαρδούνη, όπως αυτό που αφορά τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Προλάβατε την επόμενη ερώτησή μου, γιατί ψηφίστηκε από δύο κόμματα. Ακριβώς. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, έχουμε δύο κόμματα τα οποία τσακώνονται εκεί με χαρακτηρισμούς απίστευτους γύρω από το ζήτημα των παρακολουθήσεων, χωρίς να φύγουν βεβαίως στο θεσμικό πλαίσιο κάτω από το οποίο συμβαίνουν αυτές οι παρακολουθήσεις, και την ίδια ώρα αυτά τα δύο κόμματα μαζί να ψηφίζουν την παράδοση των ναυπηγείων της Ελευσίνας στην ΩΝΕΞ, και το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτό έγινε χθες. Είπαν όμως ότι ζητήσανε κάποιες τροποποιήσεις, νομίζω δύο-τρεις, όσον αφορά στους εργαζόμενους, και γι' αυτό το ψήφισαν. Γίνανε κάποιες πράγματι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό όμως, αυτές οι τροποποιήσεις όμως δεν έγιναν επειδή τη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή κυρίως υπήρχε ένας αγώνας των εργαζομένων και προκειμένου να έρθει να γίνει πιο εύπεπτο, τέλος πάντων, ένα νομοσχέδιο, νόμος πια, που παραδίδει ουσιαστικά τα ναυπηγεία της Ελευσίνας στην ΩΝΕΞ, απολύει όλους τους εργαζόμενους, όσοι επαναπροσληφθούν, όχι όλοι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, να προσληφθούν με πολύ χαμηλότερους μισθούς και πολύ λιγότερα. Με συγχωρείτε, είπατε ότι απολύει όλους τους εργαζόμενους. Βεβαίως, απολύονται οι εργαζόμενοι. Σήμερα πήγε ο κ. Μητσοτάκης στην Ελευσίνα. Ναι. Εδώ λοιπόν διαβάζω σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στο Sky, πρώτο θέμα: οι εργαζόμενοι στην ναυπηγεία Ελευσίνας, στο Μητσοτάκη σώσατε 600 οικογένειες. Άλλα λέτε εσείς, άλλα σύμφωνα με το Sky λένε οι εργαζόμενοι. Ο Sky μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς μιλάμε σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται από την αρχή, εξ υπαρχής, όπως λέγεται, η επαναπρόσληψη όχι όλων των εργαζομένων, όσων θα κρίνει η εταιρεία. Θα γίνει προσπάθεια, λέει, θα γίνει
τέλος πάντων θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επαναπροσληφθούν όσο γίνεται περισσότεροι. Φυσικά και θα επαναπροσληφθούν, όχι όλοι. Μάλιστα. Ούτε τα δεδουλευμένα τους θα εξοφληθούν όλα. Αφήστε που γίνονται μια σειρά από χάρες και δώρα στον καινούριο επενδυτή. Και κυρίως όσοι επαναπροσληφθούν δεν θα έχουν τα δικαιώματα που είχαν μέχρι τώρα, ούτε ως προς τους μισθούς, ούτε ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα. Μιλάμε ουσιαστικά για τη δημιουργία μιας ειδικής οικονομικής ζώνης. Και αυτό το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί οι δύο που τσακώνονται για τις παρακολουθήσεις και εκεί πάλι όχι, όχι για την ουσία. Τα λέμε αυτά για να βγαίνουν συμπεράσματα και από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να παρασύρονται, ανθρώπινο είναι να παρασύρονται από τη φασαρία, εν πάση περιπτώσει, από τις έρηδες και από τους τσακωμούς στα... Μάλιστα. Και στην Βουλή Δηλή, και στα πάνελ των τηλεοράσεων. Έχω και ένα μήνυμα από ένα φίλο κροατή, τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος λέει, ευτυχώς λέει, που βγάζεται καμιά φορά το κουκουέ και ακούμε αλήθειες. Ας μας πει ο κύριος Δηλής και τι γίνεται στη Μαλαματίνα, διότι και εκεί φάγανε ξύλο οι εργαζόμενοι, αλλά κανείς δεν είπε τίποτα. Ναι, και εκεί είναι γίνεται ένας αγώνας ηρωικός, θα λέγει κανείς, από ανθρώπους από το σωματείο, το οποίο υπερασπίζεται το δικαίωμα 15 ανθρώπων στην εργασία, γιατί είχαμε 15 απολύσεις. Αυτό είναι και το αίτημα της απεργίας, η οποία εξακολουθεί να πάνε να προσληφθούν αυτοί οι 15 σε μια εταιρεία η οποία μια χαρά ήταν, μια χαρά βιώσιμη είναι. Όσοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Μαλαματίνα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο αγώνας αυτός δέχτηκε την επίθεση της αστυνομίας, αποδεικνύοντας, δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό το κράτος τελικά έχει ταξικό χαρακτήρα, δεν είναι ουδέτερο, δεν στέκεται πάνω από τις τάξεις, παίρνει το μέρος των εργοδοτών στις κρίσιμες στιγμές. Χτυπήθηκε λοιπόν και χτυπήθηκαν με άγριο, με βάρβαρο τρόπο οι εργαζόμενοι, προκειμένου να σταματήσουν να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στην εργασία. Ξέρετε, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα το οποίο το υπερασπίζουν είναι την απεργία. Η απεργία είναι ιερό δικαίωμα, κύριε Μπαρδούνια, και οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δικαιώματα να την υπερασπίζονται. Δεν υπάρχει δικαίωμα στην απεργοσπαθία. Ένας φίλος ακροατής, δεύτερος, ο κύριος Γιώργος, λέει το εξής. Εντάξει, αυτά τα λέει το κουκουέ. Γιατί δεν λέει όμως και το δικαίωμα του εργοδότη να επιλέγει πόσο θέλει να κρατήσει τη δουλειά του για να είναι βιώσιμη η επιχείρησή του και να μπορέσουν να ζήσουν και να υπάρξουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι? Κοιτάξτε, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και με βάση τις ανακοινώσεις του σωματείου, είχε γίνει και μια συμφωνία γύρω από τη λειτουργία αυτής της εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, η εργοδοσία για τους δικούς της λόγους αποφάσισε να απολύσει 15 εργαζόμενους. Δεν ξέρω πόσο νόμιμη μπορεί να είναι, όχι 15, αλλά ακόμα και μία απόλυση. Εμείς δεν τη θεωρούμε καθόλου νόμιμη. Εν πάση περιπτώσει, υπερασπιζόμενοι από τη δική μας την πλευρά το δικαίωμα των εργαζομένων στη δουλειά τους. Για μια εταιρεία η οποία, επαναλαμβάνω, και αποδεικνύεται ότι είναι, και όλοι το ξέρουν αυτό, οικονομικά βιώσιμη. Δεν ξέρουμε τους σχεδιασμούς της εταιρείας. Προφανώς θέλει να απαλλαγεί από τους εργαζόμενους. Είναι μια τακτική της μεγάλης εργοδοσίας να απαλλάσσεται από παλαιότερους εργαζόμενους που έχουν συγκροτημένα δικαιώματα και κάπως αυξημένους μισθούς, γιατί όλοι ξέρουμε που έχουν κατρακυλήσει οι μισθοί, για να πάρουν νέους εργαζόμενους, εργολαβικούς εργαζόμενους, πληρώνοντάς τους 400 και 500 και 600 ευρώ. Για να προλάβω τον χρόνο, γιατί μας μένουν περίπου 3 λεπτά ακόμη. Ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, δεν το σταματάς με τίποτα, δυστυχώς. Θέλω λιγάκι να μου σχολιάσετε τη δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης. Δεν υπάρχει γυναίκα να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι οι δηλώσεις αυτές μάλλον είναι, αποπνέουν έναν σκοταδισμό απίστευτο. Δεν μπορεί να γίνουν δεκτές, δεν μπορεί να είναι ανεκτές σε μια κοινωνία, σε μια σύγχρονη κοινωνία. Πραγματικά, γι' αυτό και συναντάνε την αντίθεση, νομίζω, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα, δηλαδή. Είναι προσβλητικά
για τις γυναίκες καταρχήν. Για όλες τις γυναίκες, εγώ θα έλεγα για όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Και για τους άντρες. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει, κύριε Μπαρδούνη, να πούμε ότι όλη αυτή, ξέρετε, όλη αυτή η συντηρητικοποίηση η οποία εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, είναι, νομίζουμε ότι είναι και απόρρια μιας αυτής της σύψης, όπως λέμε, αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που ζούμε, που αποθεώνει τον ανταγωνισμό, εμπορευματοποιεί τον έρωτα, και το βλέπουμε αυτό, τα πρότυπα που προβάλλονται, και είναι ζητήματα για τα οποία θα χρειαστεί να προβληματιστούν οι λαϊκές οικογένειες και να υπερασπιστούν τα σύγχρονα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και των ανδρών και των, και φυσικά των γυναικών. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εκτιμάει το κόμμα σας ότι παρά τις πολλές διαβεβαιώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα έχουμε σε 9 μήνες, ή όλες εξελίξεις όπως βρίσκονται, αυτό το προτσές των αλυσιδωτών εξελίξεων θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε πρώτες εκλογές? Δεν μπορούμε πάντως να το αποκλείσουμε, παρόλες τις διαβεβαιώσεις και παρά το ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι απομακρύνονται οι εκλογές, αν και δεν απομακρύνονται και πολύ, γιατί σε λίγους μήνες θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, τόσο απότομες, τόσο έντονες, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο και στη χώρα μας. Κύριε Δελή, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα.